γυναίκα ιστορία στο λαϊκό τραγούδι. Πρωταγωνίστρια, Lady, star της πίστας. Θα πίστευε κανείς πως ξέρουμε τα πάντα για εκείνη, αλλά πάντα θες να μάθεις περισσότερα για την Άτζελα Δημητρίου. Φταίει ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει. Φταίει ο έρωτας που ακόμα με τρελαίνει. Γεννήθηκε 18 Αυγούστου και είναι Λέων, μεγαλοπρεπής και γενναιόδορη. Τα παιδικά της χρόνια ήταν σκληρά. Από 11 χρονών χρειάστηκε να δουλέψει για το μεροκάματο. Εργάτρια σε μεγάλη κλωστοϊφαντουργία, κορδελιάστρα και αργότερα πολίτρια δίσκων. Θυμάται μέρες που αντί για φαγητό έτρωγε μόνο ψωμί ή ζάχαρη με λίγο λάδι. Η μητέρα της θέλει να σπουδάσει και να γίνει γιατρός ή δικηγόρος. Στην αρχή της καριέρας της δούλεψε για λίγο ως ντουέτο με την τραγουδίστρια Κατερίνα Μαρινάκη. Το ψευδώνυμό τους ήταν αδερφές Έδεμ, αν και ήταν απλώς φίλες. Πρώτη πάτηση, όπως έχει πει όταν ξεκινούσε, ήταν η Λίτσα Διαμάντη και η Πόλη Πάνου. Από τους πρώτους που πίστεψαν στο ταλέντο της ήταν ο μεγάλος Βασίλης Τσιτσάνης, με τον οποίο συνεργάστηκε 2 χρονιές στο Χάραμα. Ουρανέ, κλάψε μαζί μου, κλάψε, κλάψε. Από τα πιο σκληρά πράγματα που έχει δει στη νύχτα ήταν η σφαγή για την παραγγελιά του Νίκου Κοεμτζή, που αργότερα έγινε και ταινία, στο κέντρο Νεράιδα της Αθήνας. Ήταν ακόμα μικρή, σχεδόν ανήλικη όταν συνέβη και από το φόβο της κρύφτηκε πίσω από τα ντραμς. Έχει ερμηνεύσει περισσότερα από 200 ζεμπέκικα. Λέδη τη βάφτισε ο Λευτέρης Πανταζής. Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο της ελληνικής δισκογραφίας, είναι μια από τις 10 πιο εμπορικές ελληνίδες τραγουδίστριες των τελευταίων 50 χρόνων. Από τους 39 προσωπικούς της δίσκους, οι 30 έχουν γίνει κρυσή και 24 πλατινένοι. Στην Τουρκία ο δίσκος της Μη Μας Αγαπάς πούλησε περισσότερο από 500.000 αντίτυπα. Άλλες 200.000 και βάλε έχει πουλήσει στην Αραβία. Είναι στάρ στο Ισραήλ και στο Λίβανο. Έχει πει πως όταν έχασε τον αδερφό της και τον πατέρα της, σκέφτηκε για πρώτη και μοναδική φορά στη ζωή της την αυτοκτονία. Αλλά τότε εμφανίστηκε μπροστά της η Παναγία, σαν σε όραμα, και την έσωσε. Είναι βαθιά θρησκευόμενη. Στο σπίτι της λιβανίζει κάθε μέρα. Είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι αναπτήρες. Ο πρώτος της σύντροφος της ζήλευε παράφορα. Δεν την άφηνε να φοράει μήνυ και μια φορά που δεν τον άκουσε, ανέβηκε πάνω στην πίστα και της έσκισε το ρούχο. Έχει μιλήσει ανοιχτά για όλα, για τις μικροεπεμβάσεις αισθητικές που έκανε, για τις εξαρτήσεις της, για την απιστία και για τους δύο μεγάλους της έρωτες. Όταν τελείωσαν, έκλαιγε εβδομάδες ολόκληρες. Έχει δύο εγγόνια, την Αγγελική και τον Παναγιώτη, από το γιο της Βαγγέλη, τον οποίο γέννησε στα 15 της. Στην κόρη της Όλγα, που μεγάλωσε η ίδια, μόνη της, κάθε Χριστούγεννα έκανε και ένα δεύτερο δώρο και της έλεγε πως είναι από τον πατέρα της. Προσέχει τη διατροφή της και γυμνάζεται σχεδόν καθημερινά. Πάσχει από υψοφοβία που προσπαθεί εδώ και χρόνια να ξεπεράσει. Δηλώνει και πιστεύει, όπως και εμείς άλλωστε, πως στο μέλλον δεν θα υπάρξει ξανά άλλη Άτζελα Δημητρίου. Η καρδιά τους είναι άδεια, σου αφήνουνε σημαδιά. Σε βρήκα, αγάπη μου γλυκά. Λοιπόν, να πω κάτι. Βλέπεις τον κόσμο πίσω από τις κάμερες που έχουν έρθει από διαφορετικές εκπομπές, από διαφορετικές θέσεις. Γιατί αυτό είναι αυτό που καταφέρνεις πάντα να κάνεις, Άτζελα. Ναι. Με ένα μοναδικό τρόπο και μέσα από τα τραγούδια σου, τη φωνή σου και το ότι ζεις πολύ έντονα αυτό που κάνεις, τον κόσμο τον έχεις πάντα κοντά σου. Ανά πάσα στιγμή που θες εσύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Εγώ θέλω να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί έχω να πω πάρα πολύ καιρό τηλεόραση και τα αποφεύγω γενικότερα, αλλά για σένα ήρθα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε έτσι μια ωραία τσικνοπέμπτη, να πούμε χρόνια πολλά. Μετά με περιμένει η κόρη μου στο σπίτι να φάμε, γι' αυτό δεν θα φάω μαζί σας, το λέω από τώρα. Καθόλου, τίποτα δεν θα περιμένει το μωρό μου. Το μωρό σου μεγάλωσε όμως. Μεγάλωσε σας το μωρό. Σας έβλεπα τις προάλλες που είχατε πάει όλοι μαζί. Αυτό ήθελα να σου πω. Παντρεύεται. Ναι, και όλα καλά. Μπράβο. Εσύ όταν ήσουν μικρό κορίτσι, ονειρευόσουν αυτή την πορεία, Άτζελα, όταν ξεκίνησες να τραγουδάς, σκεφτόσουν από πού μπορείς να φτάσεις ή απλά έκανες αυτό που σου άρεσε πολύ ή το έκανες για βιοπορισμό? Όχι. Όπου ήμουνα, όπου βρισκόμουνα, ήθελα πάντα να πάρω ένα μικρόφωνο να τραγουδήσω. Ήταν όνειρο ζωής. Εσύ όταν ήσουν ένα μικρό κορίτσι, 8-10 χρονών, ποιες τραγουδίστριες θυμάσαι τότε που μπορεί να ακούγατε στο ραδιόφωνο? Α, ή... καλά. Οπουδή, ποια τραγούδια έχεις στο μυαλό σου, σαν παιδάκι? Σαν παιδάκι. Την Πόλη Πάνου, Τσενιβάνου, Μοσχολιού, τον Τελάρα, τον Καζατζίδη, τον Γαβαλά, τη Ρία Κούρτη, τον Τσιτσάνη, την Μπέλου. Την πρώτη φορά που βγήκε σε μαγαζί να τραγουδήσεις. Τι να σου πω τώρα, είναι... Που φαντάζομαι θα ήταν κάποιο μικρό μαγαζί, δεν μιλάω τώρα για τις πίστες, λέω ναι, κοριτσάκι, ναι, 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 πριν ναι, ναι, δίσκους τίποτα, ναι, ναι, ναι. Είπες θα τραγουδήσω. Θυμάσαι το, αυτά τα ένα-δύο τραγούδια που φαντάζομαι έτσι θα ξεκίνησες κι εσύ. Εγώ έλεγα τραγούδια Μαρινέλα, Βάνου, Διαμάντη. Ποια κομμάτια θυμάσαι, κάποια που, δηλαδή, που θυμάσαι ότι έχεις πει πολλές φορές πάρα το ξεκίνημα? Πάρα πολλά, το... Τι να σου πω τώρα. Άσε μέσα μου να σε αγαπάω,
της Λίτσας, Σμοσχολιού υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Πώς βλέπανε ένα κοριτσάκι μικρό, γιατί από ό,τι κατάλαβα εσύ 15 χρονών ξεκίνησε. Καταρχήν, εγώ τραγούδαγα γαρίφαλο στα αυτή και πονηριά στο μάτι, έτσι. Ναι, αλλά στο σπίτι σου, σε μαγαζί. Όχι στο σπίτι μου, βγαίναμε έξω με τη μαμά μου, τα δέρνες, πράγματα αυτά, μας βλέπει τώρα, ήμουνα το πέταγα. Να ρωτήσω κάτι. Δεν ντροπόσουνε σαν μικρό κοριτσάκι. Όχι, καθόλου. Δεν έκανες ντροπές. Όχι, τίποτα. Άρα το έχεις πολύ. Το έχεις από παιδί, ήταν μέσα σου. Όταν ξεκίνησες να τραγουδάς και πήρες το πρώτο σου μεροκάματο, καταρχήν το θυμάσαι. Ξαναλέω, όχι σαν τραγουδίστρια, κοριτσάκι. Τίποτα. Βρήκες μέρος να τραγουδήσεις, να πεις δύο τραγούδια, τρία. Ένα, δεν ξέρω. Όταν δούλεψα στο ΒΒ με τον Βασίλη τον Βασιλιάδη, στην Εθνική Οδό απάνω, τα πρώτα λεφτά που πήρα, θες να μάθεις τι τα έκανα. Τι τα έκανες. Θα ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά το έκανα όμως. Πήρα πράγματα από τον Μπακάλικο και τα πήγα και τα μοίρασα στη γειτονιά. Έλα, πρέτσι. Ναι, ναι. Για να φάνε τα παιδάκια. Έτσι. Καταρχήν, εδώ να πω τώρα. Καταρχήν, εγώ έχω ζήσει πολύ φτώχεια, πολλά φτωχικά χρόνια παιδικά, με πολύ μιζέρια και μπορώ να σου πω ότι το ψωμί ήταν βρεγμένο και το έκανα πάνω σε ζάχαρη και το τρώγαμε. Γιατί αυτό ήταν το, πώς να σου πω, η μπριζόλα μας. Το φιλέτο μας, έτσι. Όταν κάναμε στο σπίτι τηγανιτές πατάτες, το θυμάμαι τώρα σαν όνειρο αυτό, μύριζε όλη η γειτονιά πατάτα. Τώρα πάω να κάνεις πατάτες και δεν μυρίζει τίποτα, τέλος πάντων. Και ζούσα τέτοια χρόνια, πώς να σου πω, ανέμελα, παιδικά, φτωχικά, αλλά ωραία. Επειδή λοιπόν έχει ζήσει τέτοια χρόνια και το έχει πει, είναι γνωστό. Ναι, 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 ναι. Και δεν είσαι και η μόνη, θέλω να μου πεις, επειδή είσαι μια γυναίκα που πραγματικά έχει ευχαριστηθεί την επιτυχία σε όλα τα επίπεδα, έχεις κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες με τους δίσκους σου, με τις εμφανίσεις σου, με τις συναυλίες σου, έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο. Έχουν περάσει αρκετά χρήματα από τα χέρια σου. Ξέρω πάρα πολύ καλά από πάρα πολύ κόσμο, όχι τώρα και πριν από 25 χρόνια που τα συζητάγανε, ότι τα χέρια σου πάντα ήταν αυτό που λέμε τρύπια. Έδινε ναι, στον κόσμο. Μου, τα χέρια μου είναι τρύπια χρήματα. Γιατί θέλω να ζουν οι άλλοι καλά και ζω εγώ φτωχικά. Δεν ζεις φτωχικά. Έχει καλά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω όμως δηλαδή, ότι. Για αν δεν έχω να δώσω, αρρωσταίνω, Ελένη. Ό,τι δίνεις είναι γνωστό. Νομίζω το ξέρουν όλοι. Δεν είναι κάτι που θα ακούσουν σήμερα δηλαδή, για πρώτη φορά. Έχεις δώσει πολύ. Θέλω να δώσω. Εγώ όμως άλλο θέλω να πω. Είμαι δοτικός άνθρωπος. Είσαι. Αλλά εκτός από αυτά που έχεις δώσει, έχεις καλά σκίδια. Δηλαδή για τα ρούχα σου. Εγώ θυμάμαι, ερχόμασταν στα μαγαζιά. Εκτός από το να σε ακούσουμε, να δούμε τι έχει ετοιμάσει για φέτος η Άτσα. Τι θα φορέσει. Ειδικά στο Ρέξ, όταν ήμουν με το κόκκινο της φωτιάς, είχα χαλάσει πάρα πολλά λεφτά. Θέλω να πω ότι παρότι είχες ξεκινήσει λοιπόν πολύ φτωχικά, δεν είχες ποτέ στο μυαλό σου την εικόνα ότι ρε παιδί μου, μήπως λίγο και να τα σκέφτομαι, γιατί τα λεφτά μπορεί αύριο να μην υπάρχουν. Όχι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει το ραντίσιμο. Είσαι λιοντάρι, τα ξέρω. Μ' αρέσει, ναι, εντάξει, και στη Σκορπίνα. Έχεις μετανιώσει για τέτοια λάθη που να αφορούν, ρε παιδί μου, ξοδέματα πολλές φορές μέχρι τέλους. Όχι, δεν έχω μετανιώσει. Γιατί τα ευχαριστήθηκα, τα φόρεσα, τα ξαναφοράω. Είναι κάποια ρούχα μου τα οποία είναι πρίκα μου και τα έχω στο βεστιάριο μου μέσα και τα κοιτάω και λέω αυτό είναι από το κόκκινο της φωτιάς, αυτό είναι από το Σιτιλές, από το βίντεο κλιπ, το Ξερούντε, από το Διογέννη Παλάς που δούλευα με τον Μπανταζή, με την Αλέξια. Όταν βλέπεις αυτά τα ρούχα και θυμάσαι αυτές τις εποχές, θυμάσαι και με ποιον άντρα, ποια σχέση είχε στη ζωή σου και αν ήταν μια σχέση. Δεν θέλω να πεις ονόματα. Και αν ήταν μια σχέση που κυλούσε ωραία. Πάθος είχαν όλες οι σχέσεις. Αυτά ναι, ναι. Επίσης τα ξέρουμε. Και δεν έκανε σχέση εσύ για πλάκα. Και εμείς ήσουν... και πάθος. Εντάξει, ρε παιδί μου, τα έχουν αυτά τα πάθη. Μην μείνουμε όμως στην κακή του πλευρά. Εμένα με ενδιαφέρει πάντα η ωραία πλευρά της ζωής. Και εμένα. Λοιπόν. Το από εδώ και πέρα. Σταμάτα. Λοιπόν, αυτές τις στιγμές λοιπόν, που λες, αυτό το κόκκινο φόρεμα στο ρεξ, το άλλο με εκείνο το τραγούδι εκεί, συγχρόνως θυμάσαι τις σχέσεις και τις εντάσεις. Ναι, ήταν πολύ έντονα και πάρα πολύ ωραία. Πέρναγα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα όμως κάπου, πώς να σου πω, βαριέμαι. Τι εννοείς βαριέμαι. Βαριέμαι, ρε παιδί μου, βαριέμαι. Πώς να σου πω. Εννοείς ότι σκέφτεσαι το ξεκίνημα μια σχέση από την αρχή και δεν σου κάνει κέφι πια. Έζησα πάρα πολύ ωραία. Πολύ. Πάρα πολύ ωραία όμως. Και με μεγάλους έρωτες και με επεισόδια απίστευτα.
Συνέχεια είμαστε σε ένα κανάλι και ο ένας έβριζε τον άλλον, τον άλλον. Τα ξέρεις αυτά, δεν χρειάζεται τα λέω. Τα ξέρεις ο κόσμος, αλλά μου αρέσει που σήμερα τα βλέπεις με χιούμορ. Γιατί τότε στενοχωριόσουν, να θυμώνες ή εκνευριζόσουν ή τέλος πάντων πολλά πράγματα μαζί. Ξέρεις γιατί τα βλέπω με χιούμορ. Όταν τα ζεις, τα ζεις αλλιώς. Όταν τα σκέφτεσαι και λες τότε πριν 15 χρόνια εκείνο, πριν 20 άλλο. Γιατί τα βλέπω με χιούμορ, ξέρεις όμως. Γιατί περνώντας τα χρόνια, κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες καλά αξίζει τον κόπο να κάτσει και να του δίνει σημασία. Αφού έτσι είναι η ζωή. Άμα δεν πούνε, θα πουλήσεις. Άρα λοιπόν, πρέπει να πούνε γιατί πουλάς. Ναι, αλλά εσύ όμως, δηλαδή, δεν το έκανες ό,τι, γι' αυτό. Εσύ όντως να... τις ζούσες αυτές τις καταστάσεις, γιατί με αυτούς τους ανθρώπους ήσουν ερωτευμένη, με αυτούς τους ανθρώπους επέλεγες να ζεις. Ναι, μωρό μου, και αλλά επειδή τα πολλά πάθη έχουν εντάσεις. Το τίμημα της δόξας δεν μπορεί να κρυφτείς. Δεν μπορεί να, δηλαδή, σήμερα να είσαι με έναν άνθρωπο και αύριο να μην το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν γίνεται αυτό. Έχει και εγώ να μην το πω εσένα. Πρέπει να το μάθουνε. Η ερώτηση είναι άλλη όμως. Δεν τους ενδιαφέρει αν είσαι σήμερα έχεις κάνει επιτυχία, αν είσαι σε μια εταιρεία άλλη, αν έχεις κάνει ξέρω εγώ, ένα μεγάλο σουξέ, αν έχεις κάνει ένα χρυσό δίσκο. Τους ενδιαφέρει. Πώς ήταν η Δημητρίου, με ποιον ήταν η Δημητρίου, πού έφαγε η Δημητρίου, πού έβηξε η Δημητρίου. Αυτό το πράγμα λοιπόν εμένα κάπου με έχει κουράσει με τα χρόνια. Κουράζει. Άρα αυτό είναι αυτό που σε ενοχλεί. Ναι, δηλαδή πιο πολύ σε στεναχώρησε αυτό παρά όταν ρε παιδί μου μια σχέση. Με πάθος, γιατί όλες οι σχέσεις ήταν έτσι έντονες, δεν είχε καλή κατάλλαξη ή είχε... είσαι παιδευέ μέσα σου, όσο και να το ήθελες. Όχι, να σου πω κάτι. Δηλαδή πιο πολύ θα αναφορούσε τι θα υποθεί. Το προσπερνάω, γιατί ποτέ κανένας δεν είναι κανενός. Όλοι είμαστε μόνοι μας, να το ξέρεις. Εσύ μεγαλώνεις τα παιδιά σου, αύριο μεθαύριο θα σου φύγουν, θα μείνεις μόνη σου. Εντάξει. Πάντα είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας ερχόμαστε και μόνοι μας φεύγουμε. Εγώ πλέον έχω με αυτό. Πώς το λένε... Συμβιβαστή. Έχω συμβιβαστεί, ναι. Μετά τις διαφημίσεις που πρέπει να περάσουν τώρα, θέλω να μου πεις εσένα πώς δεν σε πήρε κανείς έξω από την Ελλάδα και να μείνεις εκεί. Είτε από έρωτα είτε από δουλειά. Μία μαντής τώρα, έξω από την Ελλάδα. Μετά. Είτε από έρωτα είτε από δουλειά. Διαφημίσεις. Την κοινά σου μαλλιά, τα παράξενα χείλη που με αγγέσα φωτιά. Την τηλεόρασή τους. Πώς εσύ... Ναι. Τόσα χρόνια καριέρας ναι. και με τόσο μεγάλες στιγμές, πώς δεν σε βούτυξε κανείς, είτε από έρωτα, είτε για δουλειά, να σε πάρει έξω και να μείνετε αλλού. Δεν έτυχε. Αποκλείεται. Δεν ήθελες μάλλον. Γιατί με θέλανε πολύ να με πάρουν έξω. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, σε ρωτάω. Λες θα πηγαίνω ταξιδάκια τώρα που πηγαίνω συνέχεια. Πηγαίνεις τώρα. Να με χάσετε. Πηγαίνεις τώρα ταξιδάκια. Δεν πηγαίνω. Πας, φεύγεις. Είχα πάει Λονδίνο. Μπράβο. Και πέρασε και πάρα πολύ ωραία. Μόνη σου πήγες. Με παρέα. Την ορχήστρα μου. Με την ορχήστρα του. Με την ορχήστρα για δουλειά πήγες. Βέβαια. Πού πήγες. Για δουλειά πήγα. Μπράβο ρε Άντζελα. Δεν κάθεσαι στιγμή. Να σου πω κάτι. Επειδή εσένα πάντα υπήρχε ο χαρακτηρισμός σε εισαγωγικά ζημιάρα γυναίκα. Δηλαδή όσοι ερχόντουσαν στα μαγαζιά και εγώ τα θυμάμαι. Κάνανε πολύ μεγάλες ζημιές. Δηλαδή, τα μπουζούκια, ωραία, να πουλήσουν τα ουίσκι τους, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό για να κρατηθεί ένα μαγαζί, για να βγουν λεφτά. Εσύ λοιπόν ήσουν πάντα μια γυναίκα. Η ζημιάρα. Η ζημιάρα με το όνομα που έκανε ζημιά στα λουλούδια, στα ποτά, παλιότερα και στα πιάτα. Τα έχει ζήσει όλα. Σαμπάνιες. Όλα. Να μην σε βλέπουμε δηλαδή, να χτίζεται μπροστά σου. Εσένα όλα αυτά τότε, ως και νέα κοπέλα, πώς σου φαινόντουσαν, τα βλέπες, λέγαν κάτι για σένα. Γιατί σε βλέπω πολλές φορές που ξέρεις, εσύ να λένε για μένα, δηλαδή ο άλλος ξέρω εγώ, εντάξει, χαλαλείς για μένα τόσα εκατομμύρια στα πόδια μου και τέτοια. Αυτό εννοείς. Ναι, ρε παιδί μου, ένιωθες ότι. Κοίτα τι γίνεται για μένα. Ήταν άλλη καιρή τότε. Ένιωθες ποτέ. Δεν είναι κακό, ρε παιδάκι. Δεν ένιωθα, όχι. Δεν ένιωθα. Όχι. Χαζομάρες τα βλέπω εγώ αυτό. Δώρα ακριβά σου κάνανε, θαμώνες, άγνωστο. Πώς κάνανε ζημιά, αντί να κάνουν ζημιά, να πούν γιατί να χαλάσω τόσο στο μαγαζί και δεν το στέλνω σε μονόπετρο. Αμέ και μονόπετρα και γούνες και πάρα πολλά πράγματα. Ναι, πάρα πολλά. Αλήθεια. Αμέ. Ούτε αυτά, ρε παιδάκι μου, έτσι σε κάνω και να αισθάνεσαι. Και επιχειρηματίες μου είχε κάνει δώρο αυτοκίνητο. Παλιός και μεγάλος επιχειρηματίες. Το 90, ας πούμε. Ποιος, Φαντασία. Όχι. 90 σου λέω, για να 90, δω τώρα, 90, 90 τότε ξεκίνησε νομίζω ο Διογέννης Παλάς. 90. Λοιπόν, ο Θεοχάρης. Όχι. Βοήθησε με λίγο. Πριν το Διογέννη. Πριν πάω στο Διογέννη. Πριν πάω στο Διογέννη. Πού ήσουνα στη Συγκρού.
Όχι. Γιατί βλέπεις, δεν το λέω το όνομα, γιατί μπορεί να μην φανταστεί. Φαντασία, εσύ που λες ήταν 89. Μα και εγώ την είπα τη φαντασία, τώρα με μπερδεύεις. Ποιο άλλο όνομα. 87. Ρίμπας. Όχι. On the rocks. Ποσειδόνιο. Ορίστε. Ποσειδόνιο. Όχι. Καλά, δεν υπάρχουν άλλα μαγαζιά. Εγώ σε αυτά τα μαγαζιά θυμάμαι πολύ έντονα. Στο Κανκάν δούλευα μαζί με τον Αντίπα. Αχ, και γινότανε χαμός πόλεμος τότε. Πες ποιο ήταν το τραγούδι που της αλλάξει και τα μαλλιά πάλι. Και μετά φύγαμε και πήγαμε στο Ποσειδόνιο με τον Αντίπα. Ποιος όμως το είχε τότε το μαγαζί, γιατί οι επιχειρηματίες αλλάζαν. Παίρνουν μαγαζιά. Για να δούμε ποιος το είχε. Έλα, βρε, πες μας. Έλα τώρα, ντε. Τι μου κάνεις τώρα. Από κάπα ξεκινάει. Κοίτα τι μου βάζει σήμερα τα κουίζ στη σειρά που με ξέρετε εγώ και η μνήμη μου πώς πάμε. Όχι. Όχι, έτσι ήταν παραλία. Όχι καν καν, μας μπερδεύετε. Είχε την Εράιδα, άλλο μαγαζί. Λοιπόν, κάπα όμικρον. Ρε Άντζελα, δεν με λυπάσαι. Να το. Ο Κοντόπουλος δεν είχε το Ποσειδόνιο. Πριν είχε και το Κανκάν. Κοντόπουλος, αγάπη μου, πρώτα είχε το Λίντο. Μπράβο. Και εκεί έχεις δουλέψει και γινόταν χαμό. Μπράβο, το θυμάμαι και αυτό. Μπράβο, μαζί πάλι με τον Αντίπα δουλέψαμε και εκεί. Η αλήθεια είναι ότι πάντα για τον Κοντόπουλο άκουγα ήταν πολύ large επιχειρηματίας. Και είχαμε πάρει και το Σχοινά, το Διονύση τότε μαζί. Είναι πολλά τα χρόνια, Ελένη. Πολλά. Έχεις δίκιο. Πολύ καλλιτέχνες. Ξέρεις όμως, ένας επιχειρηματίας μπορεί να θέλει να σου πει και ένα μπράβο και να τον ξεχωρίσει από τους άλλους γιατί σου λέει εντάξει, το μεροκάμα το δίνουν όλοι, να δώσω κάτι παραπάνω. Ένας θαυμαστής όμως που δεν έχει σχέση μαζί του και έρχεται και σου δίνει τέτοια δώρα. Κάτσε, είναι άλλο πράγμα. Α, εννοείς δηλαδή ότι είναι αλλιώς. Επιχειρηματίας είναι και δουλειά. Σου λέει, άμα είναι όλοι να ζητάμε το ίδιο λάβαρο στο μαγαζί μας, εντάξει, εγώ θα κάνω τη διαφορά και θα κάνω και αυτό. Εκεί είναι δουλειά όμως. Πας τη δουλειά. Α, εσύ μιλάς τώρα. Εγώ μιλάω αυτός που δεν σε ξέρει και έρχεται και σε θαυμάζει. Σε χειροκροτεί, κάνει ζημιά στο μαγαζί και σου στέλνει και δώρα μέσα. Μου έχουν κάνει πολλά. Το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Ωραία είναι. Αλλά εσύ μόνο μου φαίνεται τον ανδρών με τους οποίους είχε σχέση τη μας τα δώρα. Τα άλλα δεν σε νοιάζανε ποτέ. Δώρο, να σου πω κάτι τώρα, το δώρο είναι η καρδιά, αγάπη μου γλυκιά. Πόσες φορές σου κατέθεσαν καρδιά. Πάρα πολλές. Κι εγώ τα ίδια. Πιο πολύ ερωτεύτηκες ή σε ερωτεύτηκαν, Άντζελα. Και τα δύο. Και τα δύο. Ήτανε πάντα έντονες σχέσεις στη ζωή σου. Ναι, πάρα πολύ. Ποτέ δεν είχες ήσυχη σχέση. Άρα εσύ τις ήθελες τις... Τι εννοείς εγώ τις ήθελα. Άμα μπει φασαριώδικε καταστάσει. Ένταση. Πάθο. Και ζωντάνια. Τι κάνει, δηλαδή. Παρακολούθησε ποτέ άντρα. Ναι, το έχω κάνει. Καλά, εντάξει, όλοι κάτι έχουμε κάνει. Ναι, το έχω κάνει. Έχει κάνει σκηνή. Το έχω κάνει. Δημόσια, όχι κατηδίαν. Όλοι μπορεί να έχουμε κάνει σκηνή κατηδίαν. Δημόσια, έχει κάνει. Και δεν σκέφτεσαι. Έχει ξύλο. Άσε μα, μου αρέσει. Ένα χειροκρότημα να μα τρελάνει εδώ σήμερα. Έχεις δώσει ξύλο σε άντρα. Έλα, ρε, και πολύ ξύλο, μάλιστα. Έλα, ρε, Άντζελα. Τι σου έκανε. Κοίταξε άλλη. Έλα. Κοίταξε άλλη. Ή τον έπιασες. Πού το μωρέ. Τι. Όπα. Ποιος τόλμησε τέτοια πράγματα. Αλήθεια το λες. Μετά. Χωρίσατε. Μετά πήγε στη μαμά του. Δεν τα ξαναβρήκατε. Όχι, τελείωσε. Έχεις δώσει και δεύτερες ευκαιρίες. Μη λες ψέματα. Μα αυτό ήταν. Εκεί ήταν το θέμα όλο. Δηλαδή. Δηλαδή. Δηλαδή μετά από αυτό πήγε στη μάνα του ξανά. Τελείωσε. Έθεσε και τρίτη φορά εσύ να το κάνουμε. Δεν γίνεται. Να σου πω, αυτό που σε τράβαγε πιο πολύ σε έναν άντρα, ποιο ήταν. Τι με τράβαγε σε έναν άντρα. Καταρχήν, σ' άρεσαν οι όμορφοι άντρες. Από ό,τι έχεις δει, δεν είχα ποτέ κανέναν άσχημο. Όχι, αλλά εγώ πρέπει να σε ρωτήσω. Γιατί μπορεί να μου πεις, έτυχε. Γιατί εμένα, ξέρω εγώ, με τραβούσε περισσότερο το ότι ήταν ρε παιδί μου, ήτανε, με κυνηγούσε, με ήθελε, με διεκδικούσε, μου φερόταν ωραία. Κοίτα, μια γυναίκα ωραία θέλει και ένα ωραίο άντρα δίπλα. Δεν θέλει κανένα παρτάλι. Έτσι δεν είναι. Μπράβο. Λοιπόν, όσο για ηλικία. Δεν το συζητάω. Δηλαδή, μπορώ να είμαι και με τριαντάρι, ας πούμε. Σήμερα. Και σήμερα. Δεν θες όμως. Δεν θέλω. Προηγουμένως μου έλεγες, μ' αρέσει μα που είμαι θέλω, μόνη. Ησυχάζω τώρα. Ναι. Γιατί έκανα παιχνιδάκια τώρα πάλι από την αρχή. Θέλω να ησυχάσω λιγάκι. Καλό δεν είναι. Αυτά τα πράγματα έρχονται μόνο τους, Άντζελα. Μάνα μου, τώρα έχω ρωτήσει με άλλα πράγματα. Θέλω τη δουλειά μου, κάνω άλλα πράγματα, ετοιμάζω άλλα πράγματα. Πάλι του και από την αρχή καινούργια πράγματα. Δεν θέλω να. Θα με δεσμεύσει ο έρωτας. Δεν θέλω έρωτας. Είδες όμως τι μου είπες πριν. Σε βλέπω καλύτερα από ποτέ. Μπράβο, ναι, Έλενα. Άλλο αυτά το που τα δικός... είπε στι διαφημίσει. Άκου. Κάτσε, ρε, Άντζελα. Άλλο άκου, το δικό μου είναι το δικό σου. Αλλιώ λειτουργεί η ερώτα σε μένα, αλλιώ σε σένα. Άλλο το σε δικό σου. Σε όλου του ανθρώπου που δεν είναι τρόπο λειτουργεί. Κάνει λάθο. Άλλο το δικό σου, άλλο το δικό μου. Εγώ είμαι μια χαρά. Την κόρη μου θέλω να παντρέψω τώρα.
που κάνει και αυτή ένα εγγονάκι. Τι να το κάνω τον άντρα. Για πες μου, τι να το κάνω. Πρώτα τι τον να μου ζαλίσει το κεφάλι. Δεν θες μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά, ένα χάδι. Βρε, συχάθηκα, δεν θέλω αγκαλιές κι άλλο. Έρωτα, δεν θες. Βρε, δεν θέλω. Έρωτα, δεν θες. Ούτε έρωτα. Δεν θέλω. Αγκαλίτσα το βράδυ. Τίποτα, καμιά αγκαλίτσα. Παίρνω το μαξιλάρι μου και είναι πιο ωραίο. Το μυρίζω και μυρίζει εμένα. Δεν θέλω. Δεν ρε παιδί μου, ένα τηλέφωνο να χτυπάει ένα μήνυμα. Μα τι έχω πάθει. Άρε τι έχω πάθει. Έλα, δε πες μου. Προσενιά μου κάνει. Απλά ξέρεις κάτι. Δεν μου κάθεται καλά να είσαι μόνη. Γιατί ρε παιδί μου, δεν με βλέπεις. Μια χαρά δεν είμαι. Μια χαρά είσαι. Ε, τι θες δηλαδή. Πας τους έρωτες. Σ' ακούει και η μάνα μου τώρα, η οποία μου, γιατί μου βάζεις στο κεφάλι πράγματα. Γιατί να είσαι μόνη σου παιδάκι μου εδώ. Δεν θέλω. Γιατί θέλω. Η μάνα το παιδί της το βλέπει παιδί πάντα. Πάντα. Ό,τι έχουμε πάθει. Θα φωνάξω την κυρία Καπώνη, η οποία είναι μάνατζερ μου, να μπει εδώ μέσα να στα πει πιο καλά μου φαίνεται. Κατά τη γνώμη σου, ποια ήταν η πιο σπουδαία στιγμή της καριέρας σου. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία, αγάπη μου. Πολύ. Δηλαδή, πες μου τώρα, κατά τη γνώμη σου, η πιο σπουδαία στιγμή. Εκεί, το πιο μεγάλο, η πιο μεγάλη στιγμή. Τι να σου πω τώρα. Εσύ πότε αισθάνθηκες, ρε παιδί μου, ότι έχεις γίνει πρώτο όνομα, superstar. Αυτό πες μου. Δύσκολη ερώτηση. Δίσκο πες μου. Πες μου δίσκο τουλάχιστον. Πες μου. Σε εκείνο το δίσκο και μετά αισθάνθηκα ότι ναι. Τότε που ερχόμουν από τον Παπαδάκη, ανέβαινα πάνω και κατέβαινα σε σένα, τι ήτανε. Ήτανε. Το 97 λοιπόν. Ποιος δίσκος ήταν. Μαργαρίτες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις δύο λόγια για αυτή τη συνεργασία σου με τον Φίβο. Λοιπόν, που πραγματικά με τον Φίβο τον μαζί. Ο οποίος για μένα είναι, θα είναι και θα είναι πάντα ο ένας και ο μοναδικός. Δεν έχει σημασία αν δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί από τότε. Μέχρι σήμερα. Δεν αποκλείεται κάτι. Δεν αποκλείεται να γίνει και κάτι αργότερα. Δεν το ξέρω. Να σου αυτό. Πω κάτι, Άτζελα. Συγγνώμη, θα σε διακόψω. Μ' αρέσει που το αναγνωρίζεις. Γιατί. Και θέλω να το πω αυτό, γιατί εγώ εκείνα καταρχήν, τα μεγάλα Ελένη, χρόνια. Μου έχουν γράψει όλοι. Μου έχει γράψει ο Φιλίπ. Μου έχει γράψει ο γιατράς. Μου έχει γράψει. Όλοι μου έχουν γράψει. Ο Κοντόπουλος. Όλοι. Θέλω να πω δύο λόγια για το Φίβο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν μου έχει γράψει. Ο Νικολόπουλος, Πολυκαντιώτης. Θέλω να πω δύο λόγια για το Φίβο. Λοιπόν, έχω τραγουδήσει Πανουδάκι. Μισό λεπτό. Τα έχει κάνει όλα αυτά, αλλά επειδή τον ανέφερε και έμεινε σε αυτήν. Αλέξη Παπαδημητρίου. Δεν είναι, παιδιά, είναι πολλά. Πρέπει να με αφήσει να μιλήσω. Θα το πω σε τραγουδιστά σε την Άντζελα. Θα μιλήσω όταν πρέπει. Να μιλήσω. Άσε με να το πω. Πες. Λοιπόν, ο Φίβος εκείνα τα χρόνια που εσένα σου έδωσε αυτή την υπέροχη δισκογραφική δουλειά και που εσύ πραγματικά τα έκανες όχι απλά επιτυχίες εντός συνόρων, εκτός συνόρων με τις μαργαρίτες σου ταξίδεψες. Ναι. Έδωσε σε πάρα πολλούς ανθρώπους, πολύ μεγάλες επιτυχίες. Σε σχεδόν όλα τα ονόματα της δισκογραφίας. Εγώ πιστεύω από τα 90 και μετά. Έγινε το μεγάλο μπαμ. Το ότι σήμερα μου το λες αυτό, θέλω να πω ότι δεν το έχω ακούσει στα τόσα χρόνια, όχι την περίοδο που έγιναν και τους έδωσε τις επιτυχίες, μετά από χρόνια. Θέλω να πω ότι δεν το έχω ακούσει για τον Φίβο και στεναχωριέμαι γιατί ο Φίβος έδωσε πραγματικά μεγάλες επιτυχίες σε πάρα πολλούς τραγουδιστές και όλοι τραγουδήσαμε τα τραγούδια του. Με το Φίβο κάναμε και με το Θεοφάνους μαζί. Και έτσι, με τον Θεοφάνους και με πάρα πολλούς άλλους. Τον λατρεύω και μου έχει γράψει αυτός καταπληκτικά τραγούδια, το κάνει στην άκρη. Δεν έχω, να σου πω κάτι, με ρωτάνε καμιά φορά τι θες να κάνεις και λέω παιδιά τι να κάνω, καλά τραγούδια. Δεν έχω δηλαδή να επιλέξω πια και να πω θέλω να μου γράψει αυτός, γιατί όλοι σχεδόν μου έχουν γράψει. Δόξα τω Θεώ είμαι πολύ πρικισμένη και δεν έχω, ούτε ζηλεύω. Χαίρομαι με την επιτυχία του άλλου, όταν ακούω μια καλή φωνή λέω πολύ καλή φωνή, αλλά δεν έχει μέλλον. Καταλαβες, τώρα ή πια. Ή έχει μέλλον. Όχι, δεν υπάρχει μέλλον πια, Ελένη. Μην τα λέμε τόσο. Όχι, να σου πω, μην απογοητεύουμε και τα νέα παιδιά που όχι, θα βγουν σήμερα το τραγούδι. Όχι, είναι και αλήθεια. Που ονειρεύονται. Όχι, είναι αλήθεια. Να ονειρεύονται, αλλά είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει αυτό που γινόταν παλιά. Δηλαδή, άμα θα πας τώρα, θα βρεις ένα δισκοπολείο να πάρεις, ας πούμε, ένα CD. Σπάνιο. Το βάζουν από το YouTube, δεν είναι αυτό. Ποια, Ελένη μου. Καταλαβες. Θέλω να πάμε να μου πεις τις μαργαρίτες. Χύμα στο κύμα. Θέλω να το αφιερώσουμε στο Φίβο. Λοιπόν, θέλω και εγώ και πούμε, μαζί σου. Και να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πρέπει να το πω, στον Νίκο το Δουλάμη που μου έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες. Και όχι μόνο. Έτσι, και μπορεί να μας βλέπει με τον τώρα, Νίκο το Δουλάμη έκανες μια μεγάλη στροφή στην καριέρα σου. Το γύρισες. Το 90 σου δηλαδή. Α, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Σωστό και μπράβο που το λες. Και το εσύ τι λες θα μου το πεις. Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μάτια.